Με παραπομπή στα αρμόδια ευρωπαϊκά δικαστήρια, κινδυνεύει η χώρα για την κατάσταση που επικρατεί με την επέκταση του φαινομένου χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ήπεθρο. Το φαινόμενο έχει προσλάβει διαστάσει στην ελληνική επικράτεια, ενώ εμφανίζεται με ένταση τελευταία και στην περιοχή τη Υπήρου. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των τελευταίων ημερών, με τη θανάτωση πολλών ζώων από φόλε στην περιοχή του Δεματίου. Στα Ιωάννη, να βρέθηκε ο διευθυντή τη περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, Πύρο Ψαρούδα, που αναφέρθηκε στο ζήτημα, λέγοντα ότι υπάρχουν αποτελεσματικέ μέθοδοι πρόληψη και διαχειριστικέ πρακτικέ, οι οποίε όμω δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Είναι ένα ζήτημα, στο οποίο μάλιστα πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απείλησε με παραπομπή τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, η οποία αποσκοπεί είτε στον έλεγχο κάποιων ε, σαρκοφάγων, κυρίως για λεπούδες μπαίνουν τα δολώματα αλλά καμιά φορά και για λύκους και για τέτοιους λόγους αλλά και για ε, δυστυχώς μερικές φορές και για λόγους αντεκδίκησης μεταξύ, μεταξύ κτηνοτρόφων, κτηνοτρόφων, κυνηγούς, κυνηγοί με κτηνοτρόφους υπάρχουν και τέτοια θέματα δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι ε, υπάρχουν μέθοδοι οι οποίε έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικέ, προσπαθούμε και αυτές να τι εφαρμόσουμε και να τις επιδείξουμε ως κατάλληλες και σωστές διαχειριστικές πρακτικές. Ένα από μία από αυτές τις μεθόδους είναι η μέθοδος με σκύλου ανίχνευσης, με ειδικούς σκύλους που είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και έχουν την ικανότητα να οσμίζονται ε, τα φόλε, για παράδειγμα, ή ειδόλο, ε, παγίδες που στείνονται για τέτοια ζώα, ε, προκειμένου να αφαιρούνται από το χώρο. Ε, πάρτε υπόψη σας ότι όχι μόνο η τοξικότητα είναι τεράστια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται και έτσι μπαίνουν μέσα στην τροφική αλυσίδα και βλάπτουν και την υγεία και των ανθρώπων δυνητικά, ε, αλλά επιπλέον πολύ ε, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν χάσει πολύ πολύτιμα εργαλεία για τη δουλειά τους, ε, καλούς ποιμενικούς κύλους. Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλιστό πραγματοποίησε στα Ιωάννη να μία ανοιχτή εκδήλωση παρουσίαση τη δεκαετού δράση τη, κάνοντα έναν απολογισμό του έργου. Ο κ. Ψαρούδα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο φαινόμενο τη αύξηση των μεγάλων θηρευτών, όπω είναι η Αρκούδα και ο Λύκος στην Ελλαδική Επικράτεια, σημειώνοντα πω θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα αποτρέπουν την προσέγγιση των κατοικημένων περιοχών από του θηρευτέ αυτού. Ένα θέμα το οποίο εσχάτω έχει εμφανιστεί, α το πούμε τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο στην περιοχή, αλλά σε όλη την Ευρώπη, είναι η, η επιστροφή των μεγάλων θηρεστών οι Λόγω τη αστιφιλίας, λόγω τη εγκατάλειψη ορεινών περιοχών, έχει δοθεί χώρο σε... για την αύξηση των πληθυσμών και την εξάπλωσή του ε, από αρκούδες αλλά και από λύκου. Με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα πλέον εξοικείωση με κατοικημένε περιοχέ, εξοικείωση με, με, με με πηγές τροφής όπως από σκουπιδότοπους και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να πρέπει να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα στην κατέστηση του να αποτραπεί αυτή η εξοικειώση των ζώων και τα φαινόμενα προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές.